ότι ο Ιουδαϊσμός έχει πάρει στα χέρια του τον τεκτονισμό, τη μασονία. Σημειώστε ότι η μασονία δεν είναι ελληνική λέξη, είναι θα λέγαμε η λέξη τεκτονισμός είναι ελληνική. Μασονερή, μασόν, μασονερή, θα πει τέκτον, τεκτονική. Είναι λέμε μασονία, είναι γαλλική λέξη και στην πρόκληση και αγγλική. Η ελληνική αντίστοιχη, σε πιστή θα λέγαμε απόδοση, είναι ο τεκτονισμός. Έτσι, αν θέλαμε να μιλήσουμε παίρνοντας τον ξένο όρο, την ξένη λέξη, θα λέγαμε μασονία, μασονισμός. Εγώ θα εναλλάσω αυτές τις δύο αυτές λέξεις. Η μασονία λοιπόν, η οποία περιήλθε στα χέρια του Ιουδαϊσμού, με τη σημερινή της μορφή, όπως σήμερα την ξέρουμε, ιδρύθηκε το 1717 στην Αγγλία, και θεωρείται ότι η μεγάλη στοά της Αγγλίας και της θεωρητικής μασονίας, η Αγγλία είναι η μητέρα αυτής της μεγάλης στοάς και της θεωρητικής μασονίας, η μητέρα. Εκεί δηλαδή πρώτο ανεφανίστη το πράγμα. Βέβαια γρήγορα απλώθηκε παντού. Σήμερα πιθανώς να έχουμε τη μασονία και σε λαούς που δεν είναι χριστιανικοί. Πιθανώς στην Ιαπωνία, δεν το γνωρίζω. Πιθανώς. Πάντως στην Ευρώπη βεβαίως, στην Αμερική βεβαίως, Βόρειο και Νότιο Αμερική βεβαίως, υπάρχει η μασονία. Ο Ντόινελ είναι αυτός που ανεστήλωσε τον γνωστικισμό στη μασονία, διότι σας είχα πει μια περασμένη φορά και πολλά και στο έχω πει, ότι η ψυχή του μασονισμού είναι ο γνωστικισμός. Αν θέλετε να τον πείτε με μια άλλη ονομασία, παρότι είναι προσφυλής η ονομασία γνωστικισμός, διότι το κυριότατο σύμβολο των μασόνων είναι το γράμμα γάμα, για μας τους Έλληνες, ή το γράμμα G ή Z γαλλικά, που μεταφέρεται η λέξη γνώσης με γάμα κεφαλαίο, είναι ελληνική λέξη, με τη λέξη γνώσης έμεινε η ελληνική και ονομάζεται έτσι, βέβαια γράφεται με G ή Z, και είναι αυτό το Z ή το G ή το γάμα για μας τους Έλληνες μέσα στο κέντρο ενός φλογοβόλου αστέρος. Είναι το κυριότατο σύμβολο της μασονίας, γιατί απλούστατα οι γνώσεις είναι η μεταφυσική, είναι η ψυχή, η καρδία του μασονισμού. Τι είναι οι γνώσεις? Οι γνωστοί γνώσεις, την οποία πολέμησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι ο γνωστικισμός γνώσεις, ο γνωστικισμός που δημιουργείται κάπου τον 3ο αιώνα από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάπου 3ο αιώνα π.Χ. και δεν έπαυσε ποτέ να υπάρχει. Η Εκκλησία πολέμησε τον γνωστικισμό και οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας μας τον θεώρησαν ως τον χειρότερον πολέμιον του χριστιανισμού. Εκείνος που πολέμησε λυσοδός, θα έλεγα, τον γνωστικισμό είναι ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος, γόνος της Μύρνης ο Άγιος Ειρηναίος. Της Μυρναίος είναι ο Άγιος Ειρηναίος. Λοιπόν, σώθηκαν κάποια έργα του, όπως και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, και αυτός έχει γράψει, αυτό έχει γράψει και πολλές αιρέσεις, αλλά κυρίως ο Άγιος Ειρηναίος είναι στη σειρά των Ελλήνων πατέρων συγγραφέων με τον τίτλο «Περί της ψευδονύμου γνώσεως». Αυτή η ψευδόνυμος γνώσης, δηλαδή η ψεύτικη γνώση, έχει το όνομα ότι είναι γνώσης, αλλά είναι ψευδής αυτή η γνώση, είναι δαιμονική αυτή η γνώση, ουσιαστικά δεν είναι τι άλλο παρά το συνοθήλευμα, το ανακάτεμα φιλοσοφικο-θρησκευτικών πραγμάτων, θεμάτων όλων των θρησκειών, μηδαυτού του χριστιανισμού εξερουμένου,
και όλων των φιλοσοφικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν το χαρμάνι οι αρχαίοι το ονόμαζαν γνωστικισμόν. Και αυτός ο γνωστικισμός είναι σήμερα η ψυχή του μασονισμού. Και εδώ έχουμε το λεγόμενο ητά ή το γνωστικών ή γνωστικά κέντρα. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε. Τελευταία χρόνια ξεφύτρωσαν αυτά και προσπαθούν να προλιάνουν το έδαφος δια τα ενδότερα και δια τα περαιτέρω. Προσοχή, όποιος πάει σε αυτά τα κέντρα τα γνωστικά κινδυνεύει, έχω μαρτυρίες, κινδυνεύει φέρουν τη σφραγίδα του βαπτίσματος του Αγίου, κινδυνεύει να δαιμονιστεί. Προσοχή αγαπητοί μου, πολύ προσοχή. Λοιπόν, λέει ο Ντόινελ, αυτός που ανεστήλωσε σας είπα, ο Ντόινελ λοιπόν, αυτός που ανεστήλωσε σας είπα τον γνωστικισμό στη μασονία και είχε χρηματίσει σύμβουλος, μέλος του συμβουλίου του τάγματος της Μεγάλης Ανατολής, έτσι λέγονται οι στοές. Κάθε στοά λέγεται Ανατολή. Η Μεγάλη Ανατολή είναι μια κεντρική στοά, όπως θα λέγαμε η κεντρική στοά στην Αθήνα λέγεται Μεγάλη Ανατολή. Όταν εγκατέλειψε τις τάξεις του μασονισμού, έγραψε για την επιρροή του Ιουδαϊσμού στον μασονισμό. Αυτό έχει πολύ σημασία. Ακούστε τι έγραψε. Η Ιουδαϊκή δράση, η διείσδυση Ιουδαϊκή, το μίσος το Ιουδαϊκών θαυμαστικών. Ποσάκης οίκουσα τέκτονας να στενάζουν δια την κυριαρχίαν την οποίαν οι Ιουδαίοι επιβάλλουσιν εις τας μεγάλας Ανατολάς, δηλαδή στις μεγάλες κεντρικές στοές, εις όλας τας χώρας, εις τα σημεία του τριγώνου καθώς λέγουν, εφ' ολοκλήρου της εκτάσεως του ευραίος κόσμου. Από τις επαναστάσεως, εννοείται της γαλλικής επαναστάσεως, οι Ιουδαίοι κατέκλυσαν τα στοάς, δηλαδή μπήκαν πολλοί Ιουδαίοι, Εβραίοι, μπήκαν στις στοές και πήραν την πλειοψηφία. Πήραν την πλειοψηφία. Γιατί γίνονται και εκλογές μέσα στις στοές προς ανάδειξη ό,τι θα αναδειχθεί. Πήραν λοιπόν την πλειοψηφία, αυτό θα πει, κατέκλυσαν. Ο κατακλυσμός δε ούτως, εννοείται από τους Εβραίους, υπήρξε προοδευτικός. Είναι πλήρης. Σήμερα δηλαδή, τότε που τα γράφει ο Ντόινελ, είναι πλήρης. Δηλαδή κατέχουν την πλειοψηφία. Και συνεχίζει. Η Καβάλα, με δύο βήτα, υπήρξε βασίλισσα εις τας μυστικά στοάς. Τι είναι η Καβάλα? Καμπάλα. Καμπάλα. Καβάλα μεταφράζουμε. Με δύο βήτα, όπως σας είπα. Ξέρετε τι είναι? Είναι η Ιουδαϊκή παράδοση. Ποια όμως είναι η μετάχριστον, εννοείται η Ιουδαϊκή παράδοση, και η οποία γέμι ανακριβιών και βλασφημιών κατά του Χριστού. Αν ξέρετε τι γράφει η Καβάλα κατά του Χριστού, θα τρομάζετε. Δηλαδή σκληροπυρηνικοί διδάσκαλοι Εβραίοι έγραφαν ότι μπορούσαν εναντίον του χριστιανισμού. Όλα αυτά απεθυσαυρίστησαν και αποτελούν μια Ιουδαϊκή παράδοση με το όνομα Καβάλα. Και φαίνεται εκεί, φαίνονται πολλά πράγματα, για να μην σας πω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, πώς ξεκίνησε, από πού, από ποιον, κάποιος Εβραίος στην Αίγυπτο προσέλαβε μέσα στην Καβάλα την φιλοσοφία του λεγόμενου τρισμεγίστου Ερμού, δηλαδή της λεγόμενης ερμητικής, το έψιλον με δασία από τον Ερμή, ερμητικής φιλοσοφίας του τρισμεγίστου Ερμού.
θεότητος αιγυπτιακής, και έχει μπει μέσα στην καβάλα, έχει μπει πολύ ειδωλολατρία και πολύ μαγεία. Αυτά ας τα έχουμε υπόψη μας για να ξέρουμε τι είναι η καβάλα. Τι λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός που τα γράφει, ότι μπήκαν στη Στοά και κατέκλυσαν τις Στοές οι Εβραίοι και επέβαλαν ως βασίλισσα, λέει εις τας μασονικά Στοάς, επέβαλαν την Ιουδαϊκή παράδοση, την καμπάλα. Αλλά και από τη σύγχρονη ιστορία βλέπουμε τον ρόλο των Στοών ακόμη και στην πολιτική και στην οικονομική διαμόρφωση των κρατών. Πάντα έχουν τα παρασκήνια και είναι εκείνοι που αποφασίζουν τις τύχες των λαών. Μη μου πείτε ο Α, Β, ο Γ, ο Δ, πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Αμερικής, Τουρκίας. Από πίσω από όλους αυτούς είναι η Στοά. Δεν θα ήθελα βέβαια να πω, ότι ο πρωθυπουργός μας είναι μασόνος, να φυλάξει ο Θεός. Ούτε το είπα, ούτε το λέω, ούτε το υποστηρίζω. Δεν έχει δώσει ο άνθρωπος τέτοια δείγματα. Απλώς μόνο σας λέγω ότι των τελευταίων λόγων τον έχει πάντοτε η Στοά. Σε αυτά τα λεγόμενα εργαστήριά τους, ναι, στα λεγόμενα εργαστήριά τους, δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά το ζύμωμα και το ψήσιμο, το ζύμωμα και το ψήσιμο σχεδίων συμπεριφοράς ενός λαού προς κάποιον άλλο λαό. Είναι εκπληκτικό. Και αρκεί να σας θυμίσω, δεν είναι πολύ καιρός, που απεκαλύφθη η λεγόμενη P2 Στοά στην Ιταλία. Θα ενθυμίστε, πολύ καιρό γράφανε οι ελληνικές εφημερίδες και βιβλίο έχει εκδοθεί, ή μάλλον βιβλία που αναφέρονται στην P2 Στοά της Ιταλίας, και απέδειξε όλη αυτή η αποκάλυψη τι κρύβεται μέσα στις Στοές. Αν σας κάνει εντύπωση, να σας πω και τούτο. Σε αυτή τη μασονική Στοά, την P2, βρέθηκε, δεν το λέω εγώ, είναι γραμμένο σε πολλά βιβλία, μπερδεμένο και το Βατικανό. Αλλά γιατί το περίεργο? Αλλά τι το περίεργο? Το Βατικανό, ναι, το Βατικανό. Πρώτα η συμπεριφορά του στους αιώνες, και κυρίως τελευταία η συμπεριφορά του δείχνει ότι το Βατικανό είναι όντως μπερδεμένο με την μασονία. Και εις αυτόν τον πόλεμο σήμερα της Σερβίας και γενικά της αναταραχής των Βαλκανίων, εσείς πιστεύετε ότι το Βατικανό δεν είναι αναμεμειγμένο? Εφημερίδες, όχι θρησκευτικές, αθηναϊκές εφημερίδες, έχουν γράψει ολόκληρα άρθρα και αποδεικνύουν και με φωτογραφίες και επωνύμως δείχνουν και αποδεικνύουν το μπέρδεμα του Βατικανού σε όλη αυτή τη βρώμικη κατάσταση που υπάρχει στα Βαλκάνια. Ναι, ναι, πόσες φορές έχει φοραθεί, συλληφθεί το Βατικανό να στέλνει στην Αφρική επί παραδείγματι, τι να στέλνει, τρόφιμα θα μου πείτε, λάθος, όπλα. Όπλα, ναι, το Βατικανό είναι πάμπλουτο, έχει τη μεγαλύτερη τράπεζα της γης. Τι βλασφημία αντιφατική. Και η τράπεζα αυτή στη Ρώμη, στο Βατικανό, λέγεται η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Τι φρίκι, φρίκι, φρίκι.